Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Μπράνισλαφ Νίκητς, τον αγαπημένο Μπάνε, Μπράτε. Πώς ακριβώς σε φωνάζουν? Έτσι, έτσι, ακριβώς. Μπάνε, Μπράτε, ναι. Είναι το ίδιο, ε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασικά, ζητούμε συγγνώμη που διακόπτουμε την οικογενειακή γαλήνη και η ηρεμία, γιατί σήμερα είναι η μέρα ξεκούραση για τους ποδοσφαιριστές. Προκαταβολικά, να σε ευχαριστήσουμε για την. Τίποτα, τίποτα. Εγώ σας ευχαριστώ που μου πήρατε το τηλέφωνο και εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος ό,τι χρειαστείτε. Εδώ είμαι. Πώς αισθάνεσαι έτσι μετά από ένα πρώτο 90 λεπτό για σένα, μετά από αρκετό καιρό βασικός? Πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι? Να σας πω την αλήθεια, λίγο περίεργα, εντάξει, πλάκα, πλάκα, πλάκα κάνω, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο γιατί έχει περάσει αρκετό καιρό, τέσσερις μήνες και πάνω από τέσσερις μήνες τότε που παίξαμε μέσα στην Τρίκαλα, για διαφορετικούς λόγους, πρώτα απ' όλα ήταν το πόδι και μετά κάποια άλλα μικρά προβλήματα, όμως και η ομάδα έπαιξε καλά, έχει δέσει ένα κορμό και βάση όπως το είπε και ο κοτς, που ήταν και δύσκολο να το αλλάξει, όμως περίμενα, έκανα τη δουλειά μου αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί όταν πολλοί είμαστε και επαγγελματίες και μας πληρώνουν για αυτά που κάνουμε και περίμενα την ευκαιρία. Την ευκαιρία. Ήταν δύσκολο αυτό το διάστημα για σένα, γιατί ήρθες με πολλή όρεξη, με πολλά όνειρα, ήσουν αφουριόζος το καλοκαίρι, ξεκίνησες πολύ δυναμικά. Ήταν, έχετε δίκιο, γιατί όπως και τότε έλεγα, θα το ξαναπώ, για μένα ο Άρης δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό με σχέση με άλλες ομάδες που έπαιξα, πρώτα απ' όλα για το υπόνυμο που και ο πατέρας μου που έχει αφήσει δική του σαγίδα σε αυτή την ομάδα. Δεν είναι ένα βάρος για μένα, είναι ένα κίνητο παραπάνω. Και γι' αυτό, όπως μιλούσαμε και τότε και στην αρχή που λέγαμε, ήρθα πάρα πολύ αποφασισμένος, με όρεξη, με όλα. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι έτσι, αυτό το αγαπάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου έρχεται την επόμενη μέρα. Μου ήρθε έτσι, τραυματίστηκα, έκατσα πίσω. Όμως, εντάξει, το ήξερα ότι το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, ή κάποια στιγμή θα έρθει την ευκαιρία. Το μόνο ήταν να είμαι έτοιμος. Είσαι ικανοποιημένος από τη χθεσινή σου παρουσία? Γιατί έλειπες αρκετό καιρό και συνήθως οι ποδοσφαιριστές, ξέρεις, έχουν και ένα θέμα με το ρυθμό, με τα πατήματά τους όταν λείπουν. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είμαι, και χθες μιλούσα με την γυναίκα μου και με ρωτάει πώς νιώθεις, πώς είσαι, πώς βλέπεις το παιχνίδι, πώς έπαιξες, και της είπα, όπως θα σου πω και τώρα και σε εσάς, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Γιατί μπήκα μέσα και έδωσα τα όλα. Ότι ήταν δύσκολο ήταν, γιατί τέσσερις μήνες, ο κάθε επαγγελματίας ξέρει πόσο δύσκολο είναι, γιατί να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα και να μην έχεις παιχνίδια δεν είναι το ίδιο. Καλύτερα να παίζεις κάθε εβδομάδα και να μην κάνεις προπόνηση καθόλου. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να βρω τα πατήματα λίγο. Όμως μετά μπήκαμε και γενικά η ομάδα μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλαμε τον γκολ. Ανεβήκαμε και εγώ πήρα πιο πολλές, πιο καλά, έπαιρνα ανάσα πιο καλά και έβρισκα το ρυθμό μου αυτό και πιστεύω ότι μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Απλά είμαι πρώτα απ' όλα ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, επειδή έδωσα τα πάντα. Και έτσι, είδαμε ότι ξέσπασες λίγο από την άποψη ότι βγήκε όλη αυτή η ένταση και η πίεση που είχες όλους αυτούς τους μήνες, Μπράνισλαφ, γιατί σε είδαμε, πήγες στον πάγκο, αγκάλιασες τον Παύλο Μυροφορίδη μετά την κεφαλιά pass assist που έκανες στον γκολ του Κάσου. Φάνηκε δηλαδή ότι είχες και μια πίεση μέσα, μια ένταση. Λογικό είναι, ναι, εννοείται, γιατί όπως είπατε, όταν ήρθε ήταν με πολλή θέληση, με πολλή όρεξη, με πολλά και όνειρα να πω, κατάλαβα, να δείξω και ότι και εγώ είμαι εδώ, αλλά έχω μείνει έξω, όμως όλο αυτό το καιρό έκανα, περίμενα. Λογικό είναι να σε γεμίζει, να είναι μέσα σου και κάποια στιγμή να φύγει. Και ένιωσα ακριβώς αυτό που και μετά τον γκολ, τον δεύτερο γκολ, γιατί εκεί τελείωσαν τα όλα. Έφυγε από μέσα μου και πήγα και στο πάγκο, βγήκε και ο Παύλος και τον πήρα αγκαλιά. Ένιωσε πιο ελαφρύ, να είμαι ειλικρινός. Πιο ελαφρύ και ξανά να μου έφυγε αυτό το βάρος που είχα μέσα. Σαν να κάνεις μια καινούργια αρχή κατά κάποιο τρόπο. Ήταν να προσφέρω, ακριβώς αυτό. Και ήταν να προσφέρω. Είμαι μέλος στην ομάδα, όταν κερδίζει η ομάδα, σαν να έπαιξα, δεν το συζητάμε. Μια οικογένεια είμαστε, ο μοναδικός στόχος μας είναι άνοδος. Όμως ένιωσα από μέσα μου ότι δεν έχω προσφέρει ακόμα, δεν θα πω ότι περιμένει ο κόσμος από μένα, αλλά εγώ που περίμενα από την αυτό μου δεν είχα προσφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή.
και ακόμα δεν είναι τίποτα. Απλά ήταν ένα παιχνίδι που με βοήθησε. Βοήθησε αρκετά. Πάντως ήταν στο πρώτο ημίχρονο ένα περίεργο παιχνίδι, γιατί ο Εργοτέλης είναι μια περίεργη ομάδα και θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει και στον πρώτο γύρο. Και ακριβώς, δεν πέσατε στην παγίδα του όμως. Δηλαδή σας είδαμε στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό που είχατε σχεδιάσει, ήταν πιστοί στο πλάνο. Ακριβώς, γιατί ο κόσμος εντάξει ήταν λίγο και... Φώναζε λίγο να πάτε να πιέσετε στον τερματοφύλακα. Ναι, δεν τα πω απογοητευμένος και τέτοια, αλλά δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Όμως εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, όπως είπα και χθες στην ίδρυψη τύπου, και τακτική και οδηγίες του coach που τους ακολουθήσαμε μέχρι το τέλος. Και ακριβώς ήταν αυτό. Εμείς ξέραμε, γιατί βλέπαμε τα βίντεο, κάναμε ανάλυση, ξέραμε πώς παίζει. Όπως είπατε, ένα περίεργο τρόπο. Εντάξει, ωραίο ποδόσφαιρο παίζει η Εργοτέλης, δεν μπορώ να πω, αλλά οι άλλες ομάδες δεν παίζουν και με αυτό το στυλ που παίζει η Εργοτέλης. Και ξέραμε όμως, βλέπαμε ότι αυτοί έχουν αυτό το τρόπο που παίζουν με το τερματοφύλακα, φεύγει ο παίκτης, δίνουν πάσα εκεί που έφυγε ο παίκτης και κάνουν ζημιά. Γι' αυτό ήμασταν λίγο πιο υπομονωμένοι. Είσαι πίσω από την μπάλα. Ναι, πίσω από την μπάλα, υπομονή στο πρώτο ημίχρονο, δεν του άρεσε τόσο και στον κόσμο, αλλά εμείς ακολουθήσαμε το συγκεκριμένο πλάνο και είδατε και στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε εντάξει ένα κλικ και πιο αποφασισμένοι, βάλαμε γρήγορο γκολ και από εκεί και πέρα μπορεί να έχει λήξει και 0-5-0-6, αλλά ήταν αυτό που είχαμε κανονίσει στα αποδυτήρια και στις αναλύσεις, γιατί το μάθημά μας ήταν το πρώτο παιχνίδι εκεί, θυμάστε. Εύκολα μπορούσαμε να χάσουμε εκεί 2-3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα μπήκαμε λίγο πιο έξυπνοι και διαβασμένοι. Έρχεται μια τετράδα αγώνων πάρα πολύ σημαντική για τον Άρη. Μπάνε είναι το παιχνίδι με την Παναχαϊκή την Κυριακή. Ακολουθούν παιχνίδια με τον Κισαμικό εκτός, με τη Δόξα εντός, με τον Όφη εκτός, δηλαδή με τις ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία, που κυνηγούν άνοδο. Πιστεύεις ότι αυτά τα τέσσερα παιχνίδια θα κρίνουν τελικά την άνοδο σε μεγάλο βαθμό? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έρχονται. Μπορούν να κρυθούν τα πάντα και μπορεί να μην γίνει και τίποτα, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια και μετά. Όμως σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έρχονται μπορούμε να καταλύσουμε όλα τα πράγματα. Δηλαδή παίζεις με τους δύο που είναι από κάτω σου, που σε κυνηγάνε, και άλλα δύο παιχνίδια που είναι πάλι δύσκολα. Με καλά αποτελέσματα πιστεύω ότι μπορούμε να τελειώσουμε όλο αυτό αυτή τη χρονιά. Αρκεί όμως να μπούμε σοβαροί και αποφασισμένοι και να ακολουθούμε πάλι το πλάνο του coach και να το πιστεύουμε όμως, γιατί είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία, γιατί με τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα θετικά αποτελέσματα, πιστεύω ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Καταρχάς την Κυριακή μόνο, άμα κερδίσει ο Άρης την Παναχαϊκή, σε πολύ μεγάλο βαθμό πάει τη διαφορά στους 10 βαθμούς, έχει μια μεγάλο πλεονέκτημα. Ακριβώς. Αλλά πάλι λέω, μπορεί να κρίνουν πολλά, εμείς τα πάμε εκεί, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί σε εμάς, σε κάθε παιχνίδι, ο στόχος είναι η νίκη. Κάποιες φορές δεν έρχεται, κάποιες φορές έρχεται, αλλά να δώσουμε τα πάντα και θα δούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αυτά τα παιχνίδια που μπορούν να τελειώσουν αυτή τη χρονιά. Μπορούμε εμείς να τελειώσουμε αυτή τη χρονιά με αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Έχουμε και κάποιες απουσίες, όπως και ο Μουμίν τώρα που πήρε οι κάρτες. Αλλά όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πειράζει, έδειξες έτοιμος εσύ. Δεν φοβόμαστε τώρα και τις απουσίες. Είμαστε 25 άτομα. Εντάξει, ο coach είχε μία βάση που είναι η λογική. Όταν η ομάδα κερδίζει, δεν την αλλάζεις και πολλά. 2-3 αναγκαστικά αλλαγές. Αλλά είναι και κάποια άλλα παιδιά που περιμένουν τις ευκαιρίες. Και ο Μιλούνοβιτς, εντάξει, ήταν άτυχος εχθές. Και είναι κάποιοι άλλοι που περιμένουν. Και όποιος τα πάρει η φανέλα του βασικού, δεν τα βλέπετε και μεγάλη διαφορά. Όπως φάνηκε και προχτές και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Γιατί έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, 25 παίκτες. Έχουμε καλύτερους 25 παίκτες στην κατηγορία. Είναι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε όλοι βασικοί. Είναι λογικό αυτό. Το ξέρουμε και εμείς οι παίκτες. Θεωρείς ότι μάτσαν αυτό με την Παναχαϊκή, είτε σας ταιριάζουν καλύτερα από την άποψη το πόσο έτοιμοι είστε ή δεν, επειδή μπαίνετε χωρίς να υποτιμάτε κανέναν, ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια κρίνουν το στόχο και παρουσιάζεστε στο 100%? Γιατί έχουμε δει τον Άρη ότι στα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια έχει κάνει τα δικά του αντίστοιχα καλύτερα παιχνίδια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι φάνηκε. Όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε αποφασισμένοι. Αλλά όπως και εμείς άνθρωποι είμαστε, ξέρετε πώς είναι. Όταν
παίζεις ένα ντέρμπι όπως είναι τώρα το επόμενο παιχνίδι με ένα δυνατό αντίπαλο, μπαίνεις πιο πολύ συγκεντρωμένος, αποφασισμένος και λογικό είναι να χαλώνεις λίγο και σε κάπα και πριν. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι και ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Όμως μπορεί να ισχύει και αυτό ότι σε κάποια παιχνίδια αυτά, γιατί εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα παιχνίδια ή παίζουμε με τελευταίο με τον πρώτο. Ήδη ανάλυση κάνουμε, όλα κάνουμε, όλη την εβδομάδα κάνουμε, γιατί και ο coach είναι το στυλ του που δίνει πολύ σημασία στην ανάλυση και στην τακτική. Απλά μπορεί να παίζει λίγο ρόλο αυτό που είπατε και εσείς, ότι είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ πάλι ξέρω ότι ο κόσμος είναι δίπλα μας. Διαβάζω, βλέπω και ξέρω ότι όπως και στα άλλα εκτός έδρας που είχαμε και στην Δράμα και στην Κρήτη και στον Εγγενειακό ήταν γεμάτο το γήπεδο. Νιώθουμε σαν να παίζουμε μέσα στο πλάνο Βικελίδη, δεν έχουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας και θα μας στηρίξουν και θα μας βοηθήσουν και πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και Παναχαϊκή όμως είναι καλή ομάδα, βλέπετε σήμερα πήρε διπλό. Αλλά μάλλον είναι καλύτερο για μας αυτό, γιατί εκεί που είχαμε κάνει μια απόσταση αρκετού ματμών, σαν να χαλαρώσαμε λίγο. Τώρα καλύτερα έτσι που είναι πιο κοντά. Να νιώθουμε και λίγο πίεση. Θα παίξουμε πιο καλά. Ναι. Το Σάββατο για λίγες ώρες ήσασταν στη δεύτερη θέση για πρώτη φορά φέτος. Πώς αισθάνθηκες, σε ενόχλησε, σε πείραξε, σε πείσμωσε, σου έδειξε τον εγωισμό? Μου ήταν λίγο, όχι, μέσα στα βοηθήρια δεν ήταν καθόλου, γιατί ήμασταν πάρα πολύ αποφασισμένοι και ξέραμε ότι πρέπει να νικήσουμε, να γυρίσουμε στην πρώτη θέση. Όμως εμένα προσωπικά πριν το παιχνίδι έβλεπα λίγο τη βαθμολογία και μου ήταν περίεργο που είδα τον Όφη πάνω από εμάς, γιατί δεν έχει γίνει, ήμασταν από την πρώτη αγωνιστική. Μπορεί να ήταν και άλλο ένα παραπάνω κίνητρο και για μένα και για την ομάδα να το πάρουμε πίσω και να δείξουμε ότι είμαστε πρώτοι. Γιατί θέλουμε να ανεβούμε. Πρώτα απ' όλα ο στόχος είναι να ανεβούμε, να γυρίσουμε την ομάδα μας εκεί που αξίζει και που πρέπει να είναι. Και το άλλο είναι να βγούμε και πρωταθλητές. Να δείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στις κατηγορίες. Ο μπαμπάς χάρηκε για τη χθεσινή εμφάνιση. Ποιο ήταν το σχόλιο του? Επειδή μιλούσαμε προηγούμενες μήνες όταν δεν έπαιξα και τέτοια, εντάξει, και εγώ ήμουν λίγο, δεν θα πω στεναχωρημένος. Λογικό είναι όταν δεν παίζει να μην είσαι και τόσο χαρούμενος. Και λέγαμε συνέχεια και μου έλεγε υπομονή και τέτοια. Και χτες που έπαιξα και κερδίσαμε και εντάξει πήγε όλα καλά, μου λέει εντάξει άντε τώρα να βγείτε και να κρεμάσει και τα παπούτσια και δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πού πάει 35 είσαι, εντάξει, άσε τα μικρά παιδιά να παίζουν λίγο. Φτάνει. Εντάξει, λίγο πλακίτσα είχε. Ήταν ωραία. Πάντως είσαι. Τα έρθει και αυτός. Όταν πάει όλα καλά, τα έρθει και αυτός. Στη Φιέστα δεν είναι εδώ. Α, μάλιστα, ωραία. Πάντως γενικότερα και οικογενειακό είσαι σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Με τη σύζυγό σου περιμένετε και ευχάριστα. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Και να. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είδες καθόλου εδώ πέρα από τον Άρη, έχουν γίνει διάφορα τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω, παρακολούθησες καθόλου? Και να μας πεις αν έχεις κάποια επικοινωνία με την πατρίδα σου, δηλαδή αν από εκεί έχουν συζητήσει όλα αυτά με αυτά που γίνανε στην Τούμπα, τα όπλα, το ένα, το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Διαβάζω, γιατί εγώ διαβάζω και τα site εκεί, τα δικά μας, και τα παιδιά με παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε τι γίνεται, τι είναι αυτό το Wild Wild West, τι είναι αυτά τα πράγματα με τα πιστόλια και τέτοια. Εντάξει, εκεί το μετάφεραν. Και λίγο πιο μπαμ, εντάξει έτσι είναι, να το κάνω, να διαβάζει ο κόσμος, να γίνεται χαμός. Αλλά εντάξει, εγώ δεν δίνω και πολύ σημασία σε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι πιο πολύ συγκεκριμένος ακριβώς σε αυτά τα πράγματα που είπατε στην ομάδα μου και στον σύζυγό μου και στην σύζυγό μου που περιμένουμε τώρα και το παιδί και τέτοια. Αλλά διάβασα, έβλεπα. Η γνώμη μου και η άποψή μου ότι αυτό που έγινε, εντάξει, δεν έχει μια θέση στο ποδόσφαιρο. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν τα μπαίνω σε συζήτηση. Είναι γκολ, δεν είναι γκολ. Είναι κάποια πράγματα που. Εντάξει, το πήρε ο διευθυντής, πήρε την μία απόφαση, αλλά όμως όλα αυτά που έγιναν μετά και με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα και. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, να καταρρίσει αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω, η άποψή μου τώρα. Νομίζω αλλά ότι ο καθένας πρέπει να πει ό,τι θέλει. Αλλά. Εσύ πρέπει να είσαι και πιο ψύχρεμος, γιατί στην πατρίδα σου ξεκίνησε ένας ολόκληρος πόλεμος
Με αφορμή βέβαια ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έτσι. Από εκεί δεν είχε ξεκινήσει. Ναι, δύναμο πάζα, ναι, θυμάμαι. Με το ένα ποδοσφαιρικό 92. Παιχνίδι. Είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου βέβαια αυτή. Έτσι. Και μια εικόνα από το ποδόσφαιρο πώς μπορεί να πάει παντού σε όλο τον κόσμο. Συμφωνώ. Γι' αυτό πάλι σας λέω, δεν είναι εικόνες αυτές που πρέπει να είναι και πρέπει να γίνεται. Εγώ έχω περάσει και δύο πόλεμους, και στη πόλεμο στη χώρα μου και βομβαρδισμό στο Βελιγράδι. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα και πάλι τη βία και τέτοια δεν χρειάζεται. Είναι απαράδεκτο, ειδικά στα τέτοια, στα ύπεδα και στα παιχνίδια που ο κόσμος ήρθε να πανηγυρίσει σε ένα γιορτή, να δει το παιχνίδι. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα θέλος, να γίνει μια σφραγίδα και να ξεκινήσει από την αρχή. Γιατί εγώ στην Ελλάδα ήρθα 2004 και από τότε εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό πρόσωπο πάει κάτω. Έτσι το παρόλο που το 4 πήρε το Euro. Ναι, εγώ μόλις η Ελλάδα πήρε το Euro, ήρθα 2004 εκείνη την χρονιά, ήρθα στην Ελλάδα και εγώ τότε ήρθα στον Αγκαστό Αστέρα. Ο Ντίνος Κούης με έφερε τότε, δηλαδή πριν σχεδόν 14 χρόνια, γιατί ήταν τεχνικός διευθύντης και στον Αγροτικό Αστέρα, και ήρθα τότε και ήρθα στην Γάμα Εθνική, που τότε η Γάμα Εθνική ήταν σχεδόν σαν αλφα εθνική τώρα, Super League. Τόσο δυνατές. Εγώ είχα έναν Κιζερίδη στην ομάδα, Σακλωρίδη, δεν ξέρω, και κάποιος Σαμουλαδά, δηλαδή κάποια ονόματα παιχταράδες, και τότε η Γάμα Εθνική ήταν σαν Super League τώρα. Η Super League ήταν σαν Premier League, δηλαδή καμία σχέση με αυτά τα πράγματα τώρα. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι το ελληνικό πρόσωπο πρέπει να πάρει ένα restart, όπως το λένε, και να ξεκινήσει από την αρχή. Αλλά εντάξει, το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εμείς, θα ήταν ωραίο, αλλά. Θα ήταν ωραίο, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι για το δικό σου restart το χθεσινό και ευχόμαστε να συνεχίσεις έτσι. Την Κυριακή, επίσης, αν σε επιλέξει ο προπονητής σου, να βοηθήσει την ομάδα και να ευχηθούμε. Άλλη μια μάχη και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και σύντομα. Να καθαρίστε με την άνοδο και να ηρεμήσετε. Κάνα καλό εξτρέμ σαν τον μπαμπά, δεν έχει να φέρει στον Άρη. Κάνα καλό εξτρέμ σαν τον μπαμπά. Θα το ρωτήσω αν θέλει αυτό να ξανακυρίσει να βάλει τα παπποδοσφαιρικά. Η δική μας, εγώ με τον πατέρα μου χτιστούσα και έλεγα χτες έπαιξε ο Νίκητς. Μου λέει, ο μπαμπάς του λέει ήταν άλλο πράγμα. Λέει, άλλο. Εντάξει, ο πατέρας μου όπως και εδώ και στη χώρα μου είναι τρίλος και είναι. Άλλο επίπεδο. Εγώ προσπαθώ. Αυτός ήταν παιχταρά. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαιρετήσεις και τον μπαμπά, γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του Άρη. Το ξέρω. Και να μπεις και εσύ στις καρδιές του κόσμου του Άρη και βεβαίως την Κυριακή η ομάδα να καταφέρει να πάρει το διπλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και γεια σας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά.